Ξεκατίνιας, Μάγκα. Αυτό είναι ξεκατίνιας. Εμένα το γεγονός όμως ότι ο Λευτέρης Φαντασής δεν έχει παρέμβει να πει κάτι, μου δείχνει να καταλάβω ότι η Ζόζα λέει κάτι. Ανέβασε κάτι. Έβγαλε αυτό ένα γνωμικό. Ούτε η Ζόζα, περίμενε, να είμαστε δίκαιοι. Ούτε η Ζόζα, παιδιά, ξεκατινιαστεί. Θα μπορούσε να βγει σε εκπομπές, μου πάρει τηλέφωνο από όλες τις εκπομπές, να πει πράγματα. Τι άλλο να πει, βγήκε. Αποφάσισε να μην. Σάσα, μου μπορώ να δω συνέχεια. Βγήκε μία φορά, δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Ποιο. Είμαι η Ζόζα, είμαι ταξά. Και τώρα πήρε φορά. Έχει να δώσει συνέντευξη 20 πόσο χρόνο. Ναι, έτσι έχει δίκιο. Πολλά χρόνια. Γιατί είναι ένα άνθρωπο το οποίο το βλέπουμε κάθε μέρα στη τηλεόραση. Πόσο χρόνο έχει. Ανεβάζει εικόνη με τα πράγματα, ανεβάζει η Ζόζα πράγματα. Αυτό κρίνει. Δεν με αφορά εμένα. Εμένα με αφορά. Δεν μ' αρέσει να ακούω. Έδωσε αυτό αυτό. Στην πρώην γυναίκα του. Η άλλη έδωσε το. Δηλαδή δεν ξέρει τι ακριβώς. Δεν τα λέμε εμείς. Εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ πάντα, όπως ξέρει. Δεν ξέρει λεπτομέρειες για άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά ένα στοιχείο που ξέρουμε να μην το πούμε. Ποιο θέλει, το ξέρουν μεταξύ του. Καλά, δεν το συζητάμε. Επειδή το κάνουν δημόσιο, σχολιάζουμε κι εμείς δημόσιο. Ωραία, μπορεί να σχολιάσει δημόσιο μια συμπεριφορά. Αλλά όταν γυρνάει και λέει τη άφησε το σπίτι, εγώ δεν θέλω να το ακούω αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει τη άφησε. Μα όλα και τα λεφτά γίνονται όπως βλέπει όμως τώρα. Και ξέρει εσύ τι τη άφησε. Για ποιο εσύ, να δεν είσαι με διαφέρει, τότε μην το λες. Ναι, εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ πάντα. Το ρεπορτάζ είναι μονόπλευρο. Δεν είναι μονόπλευρο. Όχι, δεν είναι μονόπλευρο. Όταν όμως... Αυτό το ρεπορτάζ είναι βερεσέ. Αν είχες μία δήλωση που και πάλι δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Ο χρόνος θα με δικαιώσει να ξέρεις. Με δικαιώσει ο χρόνος. Άλλο να βγει κάποιος και να μιλήσει συγκεκριμένα για πράγματα, εάν θέλει, που δεν υπάρχει λόγος αυτά τα πράγματα να ακούγονται στον αέρα. Είναι πολύ προσωπικά θέματα και δεν αφορούν κανέναν. Εκείνοι τα ξεκίνησαν όμως. Ναι, αλλά εσύ τώρα δεν λέει, δεν μου δείχνεις μία δήλωση. Από το περιβάλλον του Πανταζή, έρχεσαι μου... και λες ότι σ' άφησε το σπίτι. Εγώ δεν θέλω να το ακούω αυτό. Το ότι ανεβάζει λεφτά η Ζόζα και τον άλλη δεν σου λέει κάτι στο Facebook. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδιά. Η Ζόζα με ταξά. Από την άλλη, δεν τότε είναι... υπήρχαν δηλώσεις παλιές που έλεγε εγώ τη βοήθησα και οικονομικά. Συμφωνώ μαζί σου, γι' αυτό σου έφυγε και οι δύο. Αλλά όλα και τα λεφτά γίνονται. Αυτό σου λέω. Η Ζόζα με ταξά δεν είναι σύζυγος του Λευτέρη Πανταζή από τη μία. Καταλάβες. Είναι κάποια πράγματα, κομμάτια του puzzle, που αφού κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, καλό να τα βάζουμε και να κόλλουμε τα συμπερασματά του. Έχεις κάποιες δημόσιες δηλώσεις από συνεντεύξεις ή τοποθετήσεις σε λογαριασμούς στα social που είναι ανοιχτοί και μπορεί να τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βεβαίως, και αυτό το κάνουμε. Από όλες αυτές τις τοποθετήσεις βγάζεις το συμπέρασμά σου. Και εσύ και ο κόσμος που ακολουθεί. Και αυτός που έτυχε να δει και την εκπομπή του Γρηγόρη, εμείς που κάνουμε την αναπαραγωγή στα site, όλα καλά. Εγώ όμως δεν θέλω, δεν μου αρέσει, το θεωρώ πολύ φτηνό να ακούω για κάποιον από το φιλικό περιβάλλον που σου είπε ότι εγώ της άφησα το σπίτι και της έδωσα και ένα πακέτο μακαρόνια. Δεν μου αρέσει εμένα αυτή η λογική και δεν μου αρέσει και αυτή η αισθητική. Αυτό. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να δούμε κάτι. Το θεωρώ πολύ φτηνό. Και σαν γυναίκα δεν μου αρέσει, κατάλαβες να πω. Και σαν... δεν είναι ωραίο. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Απλά από κάπου ξεκίνησε και όχι από τον Πανταζή. Και αυτό είναι όμως. Τελεία και παύλα. Κάτι σημαντικό. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, πού θέλετε να πάμε. Πάμε να ξαπλώσουμε. Μα πάει και πολύ. Έπρεπε να με εκνευρίσει σήμερα. Εγώ σε εκνευρίζω.